Λοιπόν, τώρα έχουμε μια ερώτηση, η οποία λέει: ποια μουσική είναι τόσο βλαβερή σαν και αυτή, η οποία προκαλεί ακόμα και αυτοκτονίες? Δηλαδή, και η rave μουσική και αυτή η εξωφρενική μουσική που μπορεί να λέγεται λίγο διαφορετικά, να την πούμε punk ή να την πούμε rock ή να την πούμε οτιδήποτε, έτσι δεν είναι, το ίδιο αποτέλεσμα έχει στο τέλος. Πάλι και αυτή με τα decibel τρελαίνει τον άνθρωπο, πάλι και αυτή οδηγεί στα ναρκωτικά και σε κάποιο είδος άλλης θρησκείας, εξωτικής θρησκείας κλπ. Και όλα αυτά. Επομένως τώρα, όλες αυτές συνηγορούν στο να κάνουν τον άνθρωπο να τρελαθεί, να φύγει από το Θεό, να βγάλει και το υπόλοιπο Άγιο Πνεύμα που έχει μείνει μέσα του, ως Ορθόδοξος βαπτισμένος, και να οδηγηθεί πλέον από τον Σατανά στην αυτοκτονία. Αυτό που λέγαμε για τον Ιούδα προηγουμένως. Η πιο επικίνδυνη είναι η metal μουσική. Υπάρχει μουσική metal, η οποία λες αυτό είναι για βόδια. Δεν είναι για άνθρωπο. Και μέσα χτυπιούνται με τέτοιο τρόπο οι άνθρωποι που λες δεν είναι δυνατόν να βλέπω τέτοιο πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί. Ούτε οι δαιμονισμένοι δεν χτυπιούνται έτσι. Ούτε οι δαιμονισμένοι. Και ακριβώς αυτό το μέταλλ είναι σίδερο. Είναι σίδερο. Σαν να ξεκουβαλάει ένα καράβι σίδερα στην παραλία. Έτσι δεν έπρεπε να λέγεται μέταλλ. Αυτό έπρεπε να λεγόταν μουσική του Σατανά. Ναι. Γιατί και τα λόγια μέσα είναι του Σατανά κανονικά. Υμνούν, πλέκουν ολόκληρα εγκόμια στο Σατανά τα συγκροτήματα της μέταλλ μουσικής. Και τα θύματα τους υποστηρίζουν ότι το κάνουν για το εμπόριο. Αυτό δεν είναι αλήθεια, διότι έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι επιμένουν, παρόλο που τους πάνε σε δικαστήρια. Και είχε βγει ο συγχωρημένος ο Ανδρέας από την Αυστραλία, είχε βγάλει μια ωραία δουλειά, ο οποίος ήταν μέλος rock συγκροτήματος, πολύ γνωστού. Είχε βγάλει αυτή την πολύ ωραία δουλειά. Ναι. Στην οποία απεδείκνυε ότι, μάλλον έδειχνε ότι εγώ έχω βγάλει δίσκους, λέει, πολλούς δίσκους. Δεν γίνεται άμα αντιστρέψουμε το δίσκο να βγάλουμε μηνύματα. Αυτό που παρατηρείται πολλές φορές, τα αντίστροφα μηνύματα, δεν γίνεται επίτηδες. Αυτοί τι κάνουνε, βάζουνε το δίσκο στη μέση και αρχίζουν και διαβάζουνε και κάνουνε τις τελετές τους και περιέργως εμφανίζονται αυτά τα ανάποδα μηνύματα. Λέει, έτσι. Δεν γίνεται, λέει, με τίποτα να το κάνω αυτό. Πώς το κάνουνε, δεν ξέρω, λέει, το βάζουνε στη μέση και διαβάζουνε. Και ξαφνικά παρουσιάζονται. Δεν μπορεί να το κάνει επίτηδες, δηλαδή. Ναι, δεν έχει δοθεί ερμηνεία ακριβώς αυτό στα αντίθετα, πώς γίνονται τα αντίθετα μηνύματα. Γιατί βρήκανε και Έλληνες καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν τέτοια μέσα. Ναι, αλλά μόλις ψάξανε τα πιστεύω τους, είδαν ότι δεν έχουν σχέση με την Ορθοδοξία, ας πούμε, οπότε πάλι. Εξηγείται. Έδωσαν έδαφος. Δεν βρέθηκε κανένας Ορθόδοξος να, ας πούμε, κανένας βυζαντινή μουσική να μας βρουν. Να μας βρουν έναν δίσκο βυζαντινής μουσικής, να περιέχει. Ναι, Κωνσταντίνου Πολιτών. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, είναι μεταφυσικό το θέμα αυτό. Είναι θρησκευτική μουσική. Ναι, όχι, δεν κατάλαβα. Θέλω να πω το εξής, με συγχωρείς, Στέφανε. Το ότι δηλαδή υπάρχει στην αντίστροφη. Το γύρισμα του αντίστροφου του δίσκου, ένα μήνυμα, δεν είναι ότι έχει βάλει το χέρι του άνθρωπος, αλλά είναι μεταφυσικό. Δηλαδή, σατανική επιρροή είναι που βάζει αυτά τα λόγια μέσα. Δηλαδή, παίρνει εξουσία ο Σατανάς, επειδή ο άνθρωπος αυτός τον παρακαλάει, παραδείγματος χάρη, να πετύχει ο δίσκος του με οποιοδήποτε κόστος, ας πούμε. Είναι σαν να του παραδίδει η ψυχή του, δηλαδή. Μπορεί ο Σατανάς να ενεργήσει. Σαν να του βάζει ένα τίμημα, θα λέγαμε. Ναι. Ίσως. Και έχει τη δύναμη, δηλαδή, ο Σατανάς μετά να τον βάλει στο δίσκο του αυτό. Ναι. Έτσι, ότι έτσι. Εγώ σου δίνω αυτό που θες, ας πούμε, αλλά θα έχεις και αυτό μέσα στο δίσκο σου, ναι. Οπότε θα είναι ένα μήνυμα υποσυνείδητο. Μάλιστα. Και τώρα, πώς μπορεί κανείς να προφυλαχθεί από αυτά τα πράγματα? Τι θα προτείνουμε και στους νέους και σε αυτούς οι οποίοι εν τη αγνία τους, έτσι, σαν μόδα το παίρνουν, γιατί μην βάλουμε τώρα ότι όλα τα παιδιά τα Ελληνόπουλα είναι σατανιστές και θέλουν εκείνα αυτό, έχουν μια κλίση, όπως είπες, δεν είναι καλά τοποθετημένοι, δεν έχουν μια σχέση με την Ορθοδοξία, δηλαδή δεν έχουν ακούσει κατήχηση τα παιδιά, οι γονείς τους είναι αδιάφοροι προς τη θρησκεία και όλα αυτά και μετά το επόμενο στάδιο, ας πούμε, έρχεται και γίνεται έτσι. Γιατί και ένα μικρό παιδί τώρα 15-16 χρονών μπορεί να είναι θύμα της τηλεοράσεως, μπορεί το ένα και το άλλο, αλλά δεν είναι πρόθυμο να πάει να κάνει μια σατανική τελετή, γιατί δεν. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Ναι, δεν έχει προχωρήσει. Δεν... Αλλά τώρα φαίνεται άλλο, όπως είπατε πριν. Κοιτάξτε. Είναι πολύ δύσκολο άμα δεν έχεις μάθει από νωρίς να σκέφτεσαι, να ξεκινήσεις και να τα δεχτείς τα σωστά πράγματα. Γιατί δεν είναι μόνο
το να τα ακούσεις τα σωστά, γιατί τα σωστά τα ακούνε όλοι σήμερα. Αλλά το θέμα είναι ποιος τα δέχεται. Γιατί λέει ο Σταυρός του Κυρίου τις Ιουδαίοι σκάνδαλο, τις δε έλυση μορία για τους Έλληνες. Όχι ότι δεν μάθανε, μάθανε, αλλά δεν το δεχτήκανε. Mm-hmm. Οπότε σήμερα, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το δόγμα της μόδας, όπως είπατε πάλι, προτιμάνε οι άνθρωποι το σκότος παρά το φως. Προτιμάνε τη μόδα τη λεγόμενη, λες και είναι κυρία αυτή η μόδα, ή λες και είναι κάποιο πρόσωπο. Ναι, ναι, ναι. Ή τέλος πάντων λες και προέκυψε βάσει κάποιου λογικού συμπεράσματου ή ερεύνης. Ναι, ναι. Πώς φέρει πειν μας πασάρουν οι ληστές σαν επιστήμη ότι είμαστε από τον Πίθηκο, ενώ δεν είναι επιστήμη αυτό. Αυτό είναι θεωρία. Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ, ούτε πρόκειται να αποδειχθεί. Γιατί η επιστήμη δεν έχει τέτοιες δυνατότητες. Δεν τις έχει. Αυτά τα λένε επιστήμονες. Αλλά τι επιστήμονες, οι σωστοί επιστήμονες. Κάθε και σου εξηγεί, σου λέει έτσι και έτσι, παιδί μου, σου εξηγεί το φως. Αλλά ο κόσμος πιστεύει ότι είμαστε από τον Πίθηκο ο περισσότερος κόσμος. Τώρα αυτοί έχουν πάθει ένα είδος ζημιάς. Αυτοί που λένε ότι είναι από τον Πίθηκο. Γιατί αποδείχεται ότι το ανθρώπινο DNA μοιάζει πιο πολύ με το ποντικό παρά με το Πίθηκο. Έχουμε και πιο συγγενικό DNA με το ποντικό. Και αυτό το ξέραν τα εργαστήρια, διότι ξέρεις όλα τα περισσότερα πειράματα, αγαπητοί φίλοι, ναι, τηλεθεατές, γινόντουσαν με ποντικούς. Τα εργαστήρια ήταν γεμάτα από λευκά ποντίκια τα οποία ήταν πειραματόζω. Γιατί το αίμα του ποντικού έχει εικόνα ίδια με του ανθρώπου. Δηλαδή τα αιμοσφαίρια του μοιάζουν, τα ερυθρά, τα λευκά αιμοσφαίρια, του ρικό οξύ του ποντικού μοιάζει με του ανθρώπου. Και βρήκαμε τώρα το DNA του ποντικού και το πιο παράξενο ακόμα, μια δροσοφύλλα, ενός μιας μικρής πεταλούδας. Μοιάζει με τον ανθρώπο περισσότερο από ό,τι μοιάζει με τον Πίθηκο. Λοιπόν, άρα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να καταγόμαστε από τον ποντικό παρά από τον Πίθηκο. Επιστημονικό δεδομένο. Άρα λοιπόν βλέπουμε όπως είναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν τόσες πολλές αντιφάσεις και έχουν πέσει σε ένα φαράγγι, ένα Grand Canyon αντιφάσεων οι εξελικτικοί αυτοί του Δαρβίνου, οι ψευτοεπιστήμονες, που πλέον δεν εξηγείται το πώς πιστεύουν, ίσως να είναι και να υποκινούνται δηλαδή από κάποιους ανθρώπους και να τα επιμένουν επίτηδες. Δηλαδή τόσο πολλές αντιφάσεις έχουν πέσει. Τρομερές αντιφάσεις. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα πως όποιος άνθρωπος ξέρει τις γραφές, διαβάζει τις Άγιες Γραφές, ανοίγει το πνεύμα του και βλέπει την πραγματικότητα. Καταλαβαίνει τις παγίδες του Σατανά, ότι αυτό είναι σατανική παγίδα κλπ. Κλπ. Γιατί λέει και ο Μέγας Βασίλειος, μεγάλος γκρεμός η άγνοια των γραφών. Για να καταλάβεις τις γραφές πρέπει να έχεις και λίγο Άγιο Πνεύμα. Να έχεις φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τις γραφές, δεν έχουν σχέση με το Άγιο Πνεύμα, αυτοί είναι τα θύματα της κακώς εννοωμένης επιστήμης, της κακής μουσικής, όπως μας είπες προηγουμένως, ηλεκτρονική και rave και όλα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο σιγά σιγά περιπλέκονται μέσα σε έναν ιστό και ο Θεός να τους βοηθήσει μετά, διότι βρίσκονται σε ένα πέλαγος άγνοιας τρομερής. Που αν δεν ζητήσουν από τον Θεό, τον ίδιο τον Θεό, να τους βοηθήσει και να τους ανοίξει το μυαλό και να καταλάβουν, δεν πρόκειται να πάρουν χαμπάρι το τι κάνει η μία μουσική και η άλλη. Γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί, κάποιοι από τους τηλεθεατές μας, θα λένε: μα τι λένε τώρα αυτά τα παιδιά εκεί πέρα.